Τώρα πάμε να δούμε τι αφορά την ψυχούλα μα. Γιατί όταν μιλάμε για θέατρο, στην ψυχή μα κυρίω αναφερόμαστε. Είναι δίπλα μου ο ηθοποιό και σκηνοθέτη, ο Γιώργο Θεοδωρίδη. Και τον καλωσορίζουμε. Κύριε Θεοδωρίδη, καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα, καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, κάθαρση εκ νέου θα έλεγα εγώ, γιατί αγαπήθηκε αυτή η παράσταση στο Άνετον. Τέσσερι Πέμπτε, η πρώτη Πέμπτη στι 7 του μήνα έχει ήδη γίνει η Πρεμιέρα, και τώρα στι 14, δηλαδή αύριο, θα δώσουμε και προσκλήση σε λίγο να είστε έτοιμοι μία ακόμη πέμπτη με έναν εκρηκτικό, όπως διαβάζω, μονόλογο. Κύριε Θεοδωρίδη, καταρχάς να ρωτήσω κάτι που μου άρεσε, έτσι που διάβασα. είναι μια συμβολική ιστορία. Αυτό το συμβολική, που, πώς το, γιατί χαρακτηρίζεται συμβολική ιστορία. Ε, το κείμενο όλο ε, είναι συμβολικό με την έννοια ότι υπάρχουν ε, τουλάχιστον δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, βλέπουμε κάποιον ο οποίο κάνει κάποιου φόνου. Είναι τρει φόνοι, έτσι. Είναι τρει φόνοι. Σκοτώνει μητέρα, πατέρα και αδερφή. Πατέρα και αδερφή. Άρα την οικογένεια ουσιαστικά. Ναι. Mm -hmm. Απλά πίσω από όλου αυτού του φόνου και πίσω από όλα τα λεγόμενά του, ακόμα και από το ίδιο το όπλο που συμβολίζει και αυτό κάτι, κρύβεται ένα άλλο κείμενο, πιο εσωτερικό. Mm -hmm. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν σκοτώνει τον πατέρα, τη μάνα και την αδερφή του σκοτώνει ίσως τους προσωπικούς του δαίμονες, σκοτώνει ίσως ε, τα πάθη του, γι' αυτό λέω ότι έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Mm -hmm. ε, Παρ' όλα αυτά οι φόνοι είναι φόνοι, δημιουργούν αποτροπιασμός. Φόνοι ο τρόπος που το δίνετε και σκηνοθετικά, και ερμηνευτικά ε, κάνει ε, τον δράστη ακόμη και συμπαθή. Όπως ε, συνήθως πρέπει να είναι ένα τέτοιο κείμενο, Παρουσιάζει τα πράγματα από μία σφαιρική και ουδέτερη στάση και ο κάθε ένας θεατής, αναλόγως την κρίση του και τη δική του νοοτροπία, μπορεί να το βρει ως κάτι αποτρόπαιο, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει όπως και να έχει ή μπορεί να το δικαιολογήσει εν μέρη ή και ολοκληρωτικά. Ε, το κάθε πρόσωπο συμβολίζει κάτι, δηλαδή είναι άλλοι, άλλος ο φόνος του πατέρα, άλλος της μητέρας, άλλος της αδελφής. Ακριβώς. Mm -hmm. ε, ο πατέρας, η μητέρα και οι αδερφοί συμβολίζουν ο καθένας τους κάτι. Επίσης, εκεί που πέφτουν οι πυροβολισμοί, γιατί για παράδειγμα ο πατέρας πυροβολείται στην καρδιά, η μητέρα πυροβολείται στο κεφάλι, η αδερφή πυροβολείται σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Όλα αυτά έχουν το στόχο τους και το σκοπό τους ότι βγάζουν ένα δεύτερο κείμενο μέσα από όλο αυτό. Mm -hmm. Πόσο δύσκολος είναι ένας μονόλογος να κρατήσει, πόση ώρα διαρκεί καταρχάς. Ε, είναι 65 λεπτά, είναι. Αλήθεια, 65 λεπτά. Είναι. Ε, να κρατήσετε τον θεατή και το λέω αυτό, γιατί εκτός του ότι πρέπει να είναι πολύ δυνατό το κείμενο, πράγματι, ε, και εσείς πρέπει να εξοντώνεστε, όσοι ε, ηθοποιοί κάνετε μονολόγους. Ε, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να το γράφω και το τελείωσα την άνοιξη του 20, δεν είχα σκοπό να το παίξω, να πω την αλήθεια. Μάλιστα, έκανα και μία προσπάθεια με έναν συνάδελφο, μήπως ε, θα το έπαιζε αυτός Προέκυ... Άρα ήταν γραμμένο για θεατρικό μονόλογο, αλλά δεν θέλατε Α... να είστε εσεί ο ερμηνευτής. Λοιπόν, το Κάθαρση έχει γραφτεί και έχει κατοχυρωθεί αρχικώ ω κινηματογραφικό σενάριο. Mm -hmm. Αργότερα έκανε αυτό που λέμε την θεατρική μεταφορά και προέκυψε ένα ε, δυνατό θεατρικό μονόλογο. Κάτι το οποίο όμω δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα το παίξω οπωσδήποτε εγώ. Κατά κάποιον τρόπο ήρθαν οι συγκυρίε έτσι και προέκυψε να το παίξω εγώ. Δυστυχώς, ο χρόνος προετοιμασίας ήταν λίγος, αλλά νομίζω ότι με την εντατική προσπάθεια και την επιμονή μπορέσαμε και καταφέραμε να Τη δώσουμε σύλληψη, την ευθύνη. Η σύλληψη πώς προέκυψε, κύριε Θεοδωρίδη στο κείμενο. Ε, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, η αλήθεια είναι, πώς προέκυψε. Νομίζω προέκυψε όπως συνήθως γίνεται. Δηλαδή, ο κάθε ένας, ε, μέσα από τα βιώματά του και μέσα από τις εμπειρίες του και μέσα από τις γνώσεις του, κάποια στιγμή θέλει να πει κάτι, θέλει να το εξωτερικεύσει. Mm -hmm. Και πολλοί άνθρωποι βρίσκουν έναν καλλιτεχνικό τρόπο μέσα από ένα τραγούδι, μέσα από ένα ποίημα, μέσα από ένα θεατρικό κείμενο, να βγάλουν προς τα έξω τη δική τους εμπειρία, τις δικές τους σκέψεις, τις δικές τους γνώσεις. Mm -hmm. Η αφαίρεση μιας ζωής απριόρι, εν δυνάμει, είναι κάτι, μια πράξη άδικη. Ε, από την άλλη, πολλές φορές ακούμε ότι για εγκληματίε ή για ανθρώπου που έχουν κάνει φρικτά εγκλήματα, πολλοί κόσμοι κόσμο λέει, αυτός θα έπρεπε να ε, πεθάνει, mm -hmm. δεν είναι για να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Ε, παρόλα αυτά, Υπάρχουν διαφοροποιήσει στα τρία αυτά πρόσωπα που σε κάποιον είναι πιο ε, ε, δικαιολογείται σε, σε κάποιο βαθμό και σε άλλον λιγότερο ε, το να αφαιρεθεί η ζωή του. Αυτό πρέπει κάποιος να το κρίνει σύμφωνα με το δικό του μυαλό νομίζω. Ε, δεν, ε, δεν προσπαθώ μέσα από το κείμενο, μέσα από τις γραμμές οπωσδήποτε να δικαιολογήσω κάτι περισσότερο από κάτι άλλο. Όλοι οι είναι εξίσου σημαντική. Παίρνουν διαφορετική έκταση βέβαια ε, μέσα στο κείμενο. Ο φόνος του πατέρα για παράδειγμα είναι κάτι το... Το λέω αυτό γιατί ε, μέσα στο έργο βλέπουμε μια συνεχή εναλλαγή ανάμεσα στο ανακριτικό δωμάτιο και στον τόπο του εγκλήματος. Παρεμπιπτόνως η φωτογραφία είναι καταπληκτική. Ευχαριστώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και για τον πατέρα ας το πούμε ε, υπάρχει μικρότερη έκταση αρχίζει γίνεται μεγαλύτερη έκταση του κειμένου όσον αφορά το φόνο της μητέρας και ακόμα μεγαλύτερη όσον αφορά το φόνο της αδερφής, γι' αυτό και εκεί οι πυροβολισμοί είναι τέσσερις. Μάλιστα. Ε, εγώ θέλω να δώσουμε τρει διπλέ προσκλήσει που σα ευχαριστούμε πολύ την παραγωγή και εσά για τρει φίλου που θέλουν να έρθουν αύριο στο Άνετον και να παρακολουθήσουν στι 9 το βράδυ την παράσταση. Τρει πρώτοι που θα καλέσετε στο Αθήνα, συγγνώμη. 2-3-10-8-31 Αθήνων ή Άνετον η παράσταση είναι στο θέατρο Αθηνών, βασίλης Ολγας 35, ωραία, ωραία. κάθε πέμπτη. Του Δεκεμβρίου στι 9 η ώρα. Πολύ ωραία. 2-3-10-8-31-062, κυρίε και κύριοι. Αύριο στο Αθήνο, τρει από εσά. 2-3-10-8-31-062, καλείτε τώρα. Ε, και οι τρει πρώτοι θα έχετε τη χαρά, θα πω σε λίγο τα ονόματα, ε, να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση. Κύριε Θοδωρή, αυτό που βλέπει αυτή την παράσταση, μια που ήδη την έχετε παίξει και με μεγάλη επιτυχία, ε, τι σα λένε, τι ε, φεύγει μπουκωμένο, φεύγει ε, αισθανόμενο ότι κάτι έφυγε ένα βάρο από πάνω. Του. Φεύγει προβληματισμένος Πώς φεύγει από την παράσταση Αυτό που έχω ακούσει περισσότερο από όλους Είναι ότι φεύγουν προβληματισμένοι ε, Για τη ζωή τους Για τις επιλογές τους ε, Αρχίζουν και προβληματίζονται Για το τι είναι τελικά καλό Και τι είναι κακό Μπαίνουν κάτι, τέτοιες σκέψεις στο μυαλό τους Αυτό μου έχουν μεταφέρει mm -hmm. Ότι γενικά προβληματίζονται Και βλέπουν με από Διαφορετική οπτική γωνία πλέον τα πράγματα γύρω τους και τα αξιολογούν αναλόγως. Για σας ατομικά, ο ήρωας είναι, ο δράστης μάλλον ήρωας, mm. είναι συμπαθής, είναι μια προσωπικότητα πονεμένη, τι χαρακτηρισμούς θα τις βάζατε. Μέσα από το όλο κείμενο, ο δράστης, ο ήρωας, γιατί πρόκειται για έναν ήρωα μια τραγωδία στην πραγματικότητα, <συστά> ξεδιπλώνει τον εαυτό του, βλέπουμε ακόμα και τα παιδικά του βιώματα, τις εμπειρίες του, τη σχέση του μέσα στην οικογένεια και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να τον βρει έναν συμπαθή χαρακτήρα, μπορεί να τον βρει έναν αδιάφορο χαρακτήρα ή να τον κατακρίνει ως άκρο εγκληματικό όπως και να είναι. Πέρα από το, το πώς θα τον νιώσει, ε, τα στοιχεία που τον διακρίνουν αυτόν τον άνθρωπο ε, ποια είναι. Τα στοιχεία που τον διακρίνουν είναι ότι μέσα του αυτός χρόνια τώρα πνιγόταν από κάτι. Καταπιεζόταν από κάτι. Άρα είναι ένα είδους επανάσταση ο, οι, οι δολοφονίες, είναι κάτι επαναστατικό για τον ίδιο. Στην πραγματικότητα ναι, γιατί κατά κάποιον τρόπο ε, βλέπουμε ότι ο τρόπος της κάθαρσης είναι η ίδια η φόνη. Ενώ μέχρι τώρα έχουμε έναν τυχαίο ή έναν κατανάγκη φόνο όπου ο ήρωας πηγαίνει στο ιερό και μπαίνει σε μια διαδικασία κάθαρσης. Εδώ η κάθαρση έρχεται ακριβώ μέσα από του ίδιου του φόνου. Αυτή είναι και η διαφορά. Λοιπόν, να πω ότι η Αθανασία Δράκου, Αλέξανδρος Παπαδόπουλο και Θεοδόρα Σαρίδου, ανάρπαστε μου λένε στο τηλεφωνικό κέντρο, έγιναν οι προσκλήσει. Ε, μπορείτε αύριο να πάτε στο θέατρο Αθήνων στι 9 το βράδυ, λίγο νωρίτερα θα είστε εκεί, για να παρακολουθήσετε αυτόν τον εξαιρετικό μονόλογο. Ε, που καταλαβαίνω ότι ε, ε, πρέπει να, να τραβάει πολύ από την ενέργειά σα. Ε, την ώρα η, της... αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Ε, δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι να, όταν, ό, όταν πήρα την απόφαση ότι θα το παίξω. Εγώ τελικά, ε, δεν το περίμενα. Είδα κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά και με δυσκόλεψαν. Και αυτό ότι τραβάει πολύ ενέργεια. Για να παρακολουθήσει έναν μονόλογο και να πει καλά έκανα και πήγα, πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος στο θέατρο ή μπορεί και οποιοδήποτε να αγαπήσει αυτό το είδος το θεατρικό. Γιατί συνήθω ξέρετε, ναι. όσοι δεν πηγαίνουν πολύ θέατρο, του αρέσει να βλέπουν πολύ κόσμο, πολλού έτσι σκηνικά, εναλλαγέ κλπ. Να πω την αλήθεια, εγώ είμαι λίγο δύσκολο κοινό. Ούτε εμένα μου αρέσουν πολύ εύκολα μονόλογοι. Έχω ξεχωρίσει κάποιου μονόλογου, έχω ξεχωρίσει κάποιο Ποιο μονόλογο άλλο θα θέλατε να παίξετε. Θα ήθελα να παίξω το όνειρο ενό γελίου. Mm το οποίο το έχω δει από κάποιον ηθοποιό, που το πέξε φανταστικά. Ακριβώς όμως επειδή εγώ αποτελώ το δύσκολο κοινό, ακριβώς επειδή είναι εύκολο και εγώ να βάρεθω σε ένα μονόλογο, προσπάθησα να βρω έναν τρόπο ώστε να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες ενός μονόλογου. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι απλά μία αφήγηση, υπάρχει μία εναλλαγή του, του μέρου που βρισκόμαστε, υπάρχει εναλλαγή σκηνή, τα λέγαμε, παρόλο που το σκηνικό δεν αλλάζει. Υπάρχουν αυτέ οι αναδρομέ που ζωντανεύουν μπροστά μα. Υπάρχουν εναλλαγέ ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο, κάποιες φορές το οποίο μπορεί εύκολα κάποιο να το καταλάβει μέσα από τα λεγόμενα. Και προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορώ για να μην είναι αυτό ο μονόλογος Όπω συνήθω μπορεί να είναι κάποιο μονόλογο που μπορεί να κουράσει. Μάλιστα, τώρα η αλήθεια είναι ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη ε, υπάρχουν και πολλέ θεατρικέ ομάδε και πολλέ ε, σκηνές που ε, φαίνεται ότι υπάρχει ένα θεατρόφιλο κοινό, αλλά δεν ξέρω αν εσεί οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτε κλπ. αισθάνεστε ότι ε, η θεατρική μα παιδεία δεν είναι όπω στο επίπεδο που θα έπρεπε. Δεν θέλω να κρίνω αν έχουμε ή όχι θεατρική παιδεία. Εγώ ξέρω όμως κάτι πολύ σημαντικό για το κοινό της Θεσσαλονίκη. Ότι είναι ένα κοινό απαιτητικό. Είναι. βεβαίω. Βεβαίως. Νομίζω αυτό το έχουμε δει όχι μόνο στο θέατρο, το έχουμε δει ακόμα και στο τραγούδι. Πρώτα πρέπει να κάνει την επιτυχία στη Θεσσαλονίκη και μετά θα συζητήσουν και οι υπόλοιποι. Μετά θα κατέβεις στην Αθήνα. Το έχουμε δει, πολλά να συμβαίνει στο τραγούδι αυτό, αλλά και στο θέατρο. Το κοινό τη Θεσσαλονίκη είναι απαιτητικό, ξέρει να κρίνει σωστά και από εκεί και πέρα, αν έχει όχι θεατρική παιδεία, ούτε το γνωρίζω, ούτε θα το κρίνω εγώ. Ξέρω ε. μόνο ότι αν πετύχει το κοινό τη Θεσσαλονίκη, αν το κοινό τη Θεσσαλονίκη σε αγκαλιάσει, τότε τα πράγματα σημαίνουν κάτι καλό για σένα. Κύριε Σωτορίδη, ε, ε, τι περιθώρια έχει να διακριθεί κάποιο ηθοποιό εδώ στην πόλη που δεν θέλει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Δεν γνωρίζω τι περιθώρια έχει. Σίγουρα πάντα σε όλα τα πράγματα παίζουν ρόλο οι ευκαιρίε ε, ή και το timing που λέμε, ο συγχρονισμό των γεγονότων. Θα παίζατε σε ένα σύριαλ, εάν σα άρεσε το σενάριο, τηλεοπτικό εννοώ. Έχω παίξει ήδη στην Κύπρο που ήμουν. Έχω παίξει στα αστέρια στην άμμο και σε 8 λέξει και έχω κάνει και κάποια περάσματα. 8 λέξει πρέπει να έχει προβληθεί και εδώ και τα αστέρια στην άμμο προβαλόταν εδώ πέρα. Εντάξει, δεν παρακολουθώ καθόλου, συγχωρήστε με. δεν πειράζει. Έχω κάνει περάσματα και από κάνα δυο άλλα σύριαλ στην Κύπρο, από ένα επεισόδιο. Ε, στι, στις 8 λέξεις όμως και στη, στα αστέρια στην άμμο ήταν αρκετά τα επεισόδια που συμμετείχα. Έχω παίξει σε σύριαλ ούτους ή άλλους. Άρα ήσασταν στην Κύπρο ένα διάστημα. Ναι, για πέντε χρόνια ήμουν στην Κύπρο, Είχα προτεραιότητα τη δουλειά μου πάνω απ' όλα. Ε, αλλά μέσα προβάλλεται αυτό... εκπομπή και στην Κύπρο, γι' αυτό το λέω. Επομένω, ένα okay. παραπάνω, πολλοί κόσμος που σα βλέπει θα σα αναγνωρίζει. Ναι, γιατί όχι. Mm -hmm. ε, και τώρα επιστρέψατε στα πάτια εδάφη, είσαστε Θεσσαλονικιό, μου λέγατε. Θεσσαλονικιό είμαι, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Απλά για πέντε χρόνια έλειψα στην Κύπρο, έμενα στη Λάρνακα. Mm -hmm. Δεν σταμάτησα όμω ποτέ να αγαπάω την υποκριτική. Δεν σταμάτησα ποτέ να προσπαθώ γι' αυτό και μου δόθηκε η ευκαιρία κάποια στιγμή να συνεργαστώ εκεί πέρα με τον κύριο Γεωργίου για τα σύρια αυτά. Και τον ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσε. Ωραία, πολύ ωραία. Και είναι και πολύ αγαπητό και στη χώρα μα ναι. ο κύριο Γεωργίου. Ε, κύριε Θοδωρή, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τρει ακόμη. Πέμπτε, δεδομένου ότι αύριο είναι η δεύτερη φορά, 14 του μήνα, 21 και 28. Ακριβώς. Στο θέατρο Αθήνεων, κάθαρση, ηθοποιό, σκηνοθέτη, ο Γιώργος Θεοδωρίδης, σα υποδέχεται σε αυτόν τον εκρηκτικό μονόλογο. Που διάβασα ότι. Μια κριτική που λέει ότι τον το ρεαλισμό σε πίεση. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Θεοδωρίδη. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι και καλές γιορτές.